Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φιλιππάκης. Είναι υποψήφιος δήμαρχος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Δεν θα μιλήσουμε όμως για τις εκλογές στη σημερινή μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε για τα αντανακλαστικά εκεί της κοινωνίας. Αυτή την ώρα, κύριε Φιλιππάκη, υπάρχει κινητοποίηση του λαού της περιοχής για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς, κύριε Μπολιόπουλε. Έχει γίνει μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στο πλατεία του Αγίου Νικολάου, η οποία έχει καταλήξει σε μια εξίσου μεγαλειώδης πορεία, η οποία ακόμα συνεχίζεται. Η συμμετοχή του κόσμου είναι πρωτόγνωρη για το μέρος μας. Σήμερα είναι μια μέρα θλίψης και ταυτόχρονα μίσους και από τον κόσμο όλο, όταν αρχίζει να βγάζει αυτά σιγά σιγά τα συμπεράσματα, όταν ξεπερνάει το γεγονός της απλής δολοφονίας και όταν το θέτει στον φταίχτη, στο τελικά και ξετυλίγει το κουβάρι του φταίχτη, τότε αρχίζει και οργίζεται πιο πολύ, αρχίζει και φωνάζει πιο δυνατά, αρχίζει και οργανώνεται καλύτερα. Κύριε Φιλιππάκη, το παιδί που δολοφονήθηκε ήταν κάτοικος περιοχής στον Άγιο Νικόλαο, έτσι? Το παιδί που δολοφονήθηκε ήταν κάτοικος περιοχής, ναι. Τον Αντώνη τον ξέρουμε από την πιάτσα όλοι, όλος ο κόσμος τον ήξερε. Τα μόνα εφόδια που έχει πάρει ποτέ ήταν από την πιάτσα. Απλά είχε ένα κακό. Είχε ένα κακό, τη φτώχεια του. Φτωχός να μεγαλώνει μέσα σε μια πολύτεκνη και μονογένεια. 40 κιλά άνθρωπος, βλέπετε, δεν υπήρχαν λεφτά για την αντιμετώπιση αυτού του διανοητικού προβλήματος το οποίο είχε. Ένα ελαφρύ διανοητικό πρόβλημα που, αν είχε την τύχη να γεννηθεί σε μια άλλη οικογένεια που θα μπορούσε να τα διαθέσει σε λογοθεραπευτές, παιδοψυχιάτρους και τα λοιπά, θα είχαν βοηθήσει την κατάστασή του. Όμως εδώ οι δομές πρόνοιας ήταν και είναι ακόμα και σήμερα ανύπαρκτες, ειδικά σε αυτόν τον τομέα. Σε ένα κράτος βέβαια που προτεραιότητα έχει το επιχειρηματικό κέρδος, έτσι πάντα γίνεται. Και έτσι ο Αντώνης από πολύ μικρός βγήκε στην πιάτσα, ψάχνοντας ένα χαρτζηλίκι να ταΐσει αυτόν και την οικογένειά του, το οποίο βέβαια χαρτζηλίκι ποτέ δεν κατέληγε σε ένα ανθρωπινό μεροκάματο. Αυτό το σύστημα, το αδιφάγο, τον γέννησε φτωχό, φρόντισε να παραμείνει φτωχός και του στέρισε όλα αυτά τα εφόδια τα οποία θα μπορούσε να έχει, την βοήθεια την οποία θα μπορούσε να έχει, όπως άλλωστε και τα στερήσει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Φιλιππάκη, το αίτημα του κόσμου εκεί σε αυτή την μεγαλειώδη, όπως μας την περιγράφετε, για την περιοχή κινητοποίηση, ποιο είναι? Το αίτημα του κόσμου είναι καταρχήν, εννοείται, να κυδευτεί δημοσία δαπάνη, γιατί ξεκινάμε από τα απλά και είναι και αυτό ένα ζήτημα, να μπει δικηγόρος, ο οποίος, ένας καλός δικηγόρος να βρεθεί, ο οποίος να μπορεί να υπερασπιστεί την οικογένεια του Αντώνη, που ούτε καν η μάνα του πέθανε πέρυσι, έχουν μείνει τα αδέρφια του, τα οποία είναι και αυτά στον ίδιο βαθμό και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Μια του αδερφή με μικρό μωρό, μόνη κι αυτή. Τα αιτήματα επίσης εκφράστηκαν και πήραν το δρόμο τους ως προς να δημιουργηθεί οι κατάλληλες δομές πρόνοιας εδώ στον τόπο μας, αλλά και παντού, που να μπορούν να στηρίζουν τέτοιες περιπτώσεις, να μπορούν να στηρίξουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το πράγμα γίνεται κάθε μέρα. Αντώνηδες υπάρχουν κάθε μέρα και παντού. Ακόμα και όπου υπάρχουν πολλές φορές δομές οι οποίες υπολειτουργούν και είναι καταστραμμένες. Ακόμα και γερόντι, οι οποίοι όμως στην ψυχή είναι μικρά παιδιά, τους οποίους στην ουσία τους δολοφονεί η κρατική μηχανή με τις ελλείψεις της και με την υποχρηματοδότησή της, να μπορεί κάθε παιδί να μην υπάρξουν άλλοι Αντώνηδες, να μπορούν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, κάπου να στραφούν. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα. Και βέβαια αύριο οργανώνεται και πορεία διαμαρτυρία στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν έχει καταλήξει ακόμα αν θα είναι η διαμαρτυρία πρώτα στα γραφεία της εταιρείας και μετά στο λιμάνι. Συζητιέται πάντως, δουλεύεται αυτή η κινητοποίηση και ελπίζουμε ότι και εκεί θα έχουμε τεράστια συμμετοχή.
Γιατί κάποια στιγμή οι στέχτες, οι πραγματικοί στέχτες πρέπει να πληρώσουν. Κύριε Φιλιππάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπογιόπουλε και θέλουμε να ευχηθούμε στον Αντώνη το καλό ταξίδι, να δεχτεί τη συγγνώμη μας. Ίσως δεν παλέψαμε αρκετά, ίσως δεν παλέψαμε πολύ, και να δεχτεί και τη λύπη μας με ένα πλατή χαμόγελο όπως μας δεχότανε πάντα, και πιο πολύ γιατί μας θύμισε πάλι απόψε πόσες φωλιές νερού έχουμε χρέος να συντηρήσουμε μέσα στις φλόγες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλιππάκη. Ευχαριστώ πολύ.